Η νέα έκθεση του Υπουργείου Υγεία του Ηνωμένου Βασιλείου φέρνει στην επιφάνεια το Pro GR, η οποία επιβεβαιώνει πω η θνητότητα τη μετάλλαξη Δέλτα στου νέου είναι πολύ μικρή. Τι τελευταίε ημέρε, οι δικοί και κυβέρνηση τρομοκρατούν με τη μετάλλαξη Δέλτα, καθώ υποστηρίζουν πω χτυπά νέου και ανεμβολία του. Παρ' όλα αυτά, πλέον έχουμε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα από τη Βρετανία και οι αριθμοί εκθέτουν του ειδικού. Συγκεκριμένα για του ανεμβολία του κάτω των 50 ετών, η θνητότητα ήταν 0,029% καθώ από του 70.000 του 664 που κόλλησαν, πέθαναν 21. Όσοι ήταν εμβολιασμένοι και κόλλησαν, πέθαναν 2 που είχαν κάνει και τι δύο δόσει και 3 που είχαν κάνει τη μία δόση. Συνολικά 26 άτομα κάτω των 50 ετών είχαν πεθάνει στη Βρετανία μέχρι τι 21 Ιουνίου από αυτή τη μετάλλαξη από του 111.008 που την έχουν κολλήσει, δηλαδή θνητότητα 0,021%. Όσον αφορά του άνω των 50 ετών, όπω και στι υπόλοιπε ποικιλίε του κορονοϊού, πράγματι ο ιό ήταν σαφώ πιο επικίνδυνο και θανατηφόρο. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία από τις συνολικά 12.404 περιπτώσεις έχουν πεθάνει 231, δηλαδή θνητότητα 1,86%. Από αυτές τις 12.404 περιπτώσεις, οι 1.267 ήταν ανεμβολίαστοι. Από αυτούς πέθανε οι 71, δηλαδή ποσοστό 5,6% ενώ πεθάναν 116 πλήρω εμβολιασμένοι από τα 5.234 συνολικά κρούσματα, δηλαδή θνητότητα 2,2%. Μην ξεχνάμε πω στην Ελλάδα έχουμε χαμηλά ποσοστά στου εμβολιασμού των ηλικιωμένων. Το 29,7% των άνω των 80 ετών παραμένει ανεμβολίαστο, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πω σύντομα λίγη ανοσία που προσφέρει το εμβόλιο για πολλού εμβολιασμένου με την κυβέρνηση αντί να ετοιμάζει τι τρίτε δόσει να κυνηγάει 18χρονου με 150 άρια για να του se envolvía.